Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο σας είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε ετοιμάσει, μιλώντας για ένα από τα ονόματα που απασχολούν πολύ, είναι η αλήθεια, τον ποδοσφαιρικό Άρη, τις τελευταίες ημέρες. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την βοήθεια, βέβαια, και αυτόν θα καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε πρώτα, γιατί θα συζητήσουμε και μαζί του συνέχεια, του Αντώνη Τσαριόγλου, και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη τον Αντώνη, αν θες. Θα τον κάνουμε μετά, εννοείται. Σιγά με τον αφήσουμε. Ξέρει και αυτός, γι' αυτό σου λέω. Σιγά με τον αφήσουμε. Αντουάν, τι κάνεις? Καλά, είμαι το λοιπόν. Θες να καλησπερίσεις εσύ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μανόλο Χιμένεθ? Μίστερ, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Λίγο να το δυναμώσουμε τον κύριο Χιμένεθ. Ναι, γιατί ακούγεται πολύ δυνατά. Καταρχήν να το ρωτήσουμε, μας ακούει καλά, είναι καλά? Μίστερ, está bien la línea, se todo bien. Ναι, ακούγεται μια χαρά. Το και εγώ. Να τον ευχαριστήσουμε και τον προτέρων κιόλας που διαθέτει έτσι λίγο από τον χρόνο που έχει, γιατί είναι γεμάτο από τον χρόνο για αυτόν. Καλησπέρα, μίστερ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνει, τι κάνει. Μου η μπιένε του. Καλά, πολύ καλά. Πες του Αντώνη, όσο καλά ελληνικά μιλάει εκείνος, τόσο καλά ισπανικά μιλάω εγώ. Τενότα μίστερ και δηλαδή. Με γιάμο Κρίς. Αν έγιος εσπανιόλ, hablas tú también el griego. No, griego muy poco. En inglés puedo entender, no, no muy bien, pero en español por supuesto sí hablo bien. Όχι, όχι, español, είναι πάρα πολύ. Λίγα αγγλικά, εντάξει, συνεννοείται, καλύτερα ισπανικά, που τα μιλάει πολύ καλά. Οκ, μίστερ. Εγώ ξέρω να λέω πώς είναι το όνομά μου. Με γιάμο Κρίς. Κον Νίκος, Αντώνης είναι ο μεταφραστής μας, ο καλύτερος. Να πούμε στην ουσία, καταρχήν που το βρίσκουμε, πού ακριβώς είναι τώρα. Mister Denisio, te quieren agradecer por tu tiempo, saben que tienes muchos oficios, así que te lo agradecen desde inicio por estar con nosotros y preguntarte primero en dónde te encontramos en este momento. Bueno, es un placer, yo hablar siempre con Grecia, mi segunda patria, es un auténtico placer. Me encuentro en Gran Canaria ahora, en mi casa, después de haber entrenado y nada, preparando el entrenamiento de mañana. Ναι, καταρχάς είναι μεγάλη του χαρά, εξάλλου πάντα θεωρεί την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Είναι ωραία όταν συζητάει λοιπόν με Ελλάδα και το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι του, στα Γκραν Κανάρια, μετά από την προπόνηση μόλις έχουν τελειώσει, έχει γυρίσει σπίτι και ήδη έχει καθίσει για να προετοιμάσει την αυριανή προπόνηση. Πριν πάμε στο βασικό θέμα για το οποίο τον καλέσαμε, να το ρωτήσουμε, Αντώνη, μέχρι στιγμής, γιατί φαντάζομαι ότι ναι, μεν έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, αλλά παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς βλέπει μέχρι στιγμής την πορεία του πρωταθλήματος και ένα σχόλιο. Και για τις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και φυσικά και για την ΑΕΚ, στην οποία ήταν προπονητής. Αλλά... Τέσσερις ερωτήματα μαζί του έκανε. Και για τον Άρη. Πέντε. Mister, antes de todo, porque dijeron que te querían hacer una pregunta, pero ya hicieron como 4 o 5. Quieren preguntarte, seguro que estás viendo la Liga Griega, es una liga que estuviste año o trabajaste aquí, que seguro que estás interesado de ver la Liga Griega. ¿Cómo te parece de momento el nivel de la Liga este año? Tanto los que van por primero, tanto el fútbol que se ha jugado, y sobre todo, ¿cómo se nota tu ex-equipo, el AECA? Bueno, primero decir que la Liga Griega cada vez va creciendo más. Veo que siguen fuerte PAOK, Olympiacos, Atrómito, por supuesto, junto a AEK. Para mí, creo que después de lo que conseguimos el año pasado, se abre una nueva etapa donde AEK le veo fuerte, muy fuerte en la liga y creo que va a ser una continuidad a lo que se hizo el año pasado, que puede en esta nueva década conseguir grandes resultados, pero que está claro que también Olympiacos y PAOK son difíciles, pero yo confío plenamente en AEK, para mí el equipo más importante, digo para mí el equipo más importante de Grecia. Αρχικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το οποίο βλέπει, ότι συνεχίζει να δυναμώνει και άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο γίνεται και πιο δυνατό και ανεβάζει το επίπεδό του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Φυσικά και παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι έχει κρατήσει, με βάση αυτά τα οποία είδε πέρυσι και αυτά που βλέπει φέτος, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος έχουν κρατηθεί σταθερά πάρα πολύ δυναμικές αποδόσεις. Είναι ψηλά στην βαθμολογία. Θέλει όμως αυτό το οποίο κυρίως βλέπει είναι την πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, η οποία βλέπω ότι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και φέτος, ότι μπήκε στους ομίλους του Champions League, κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Δηλαδή θεωρώ ότι
συνεχίζει σταθερά να ανεβαίνει κι άλλο. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια από αυτά τα οποία έγιναν υπό των ημερών του. Επομένως, βλέποντας τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ δυνατό και τον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μονομαχία. Βλέποντας όμως την ΑΕΚ, πιστεύει ότι θα καταφέρει και φέτος να συνεχίσει όπως και πέρυσι και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μια ΑΕΚ βέβαια που έχει να διαχειριστεί και το βαρύ φορτίο του Champions League τη φετινή σεζόν, και μιας και έχει και το παιχνίδι με την Μπενφίκα απόψε, θα θέλαμε και ένα δικό του σχόλιο. Σίγουρο και like καμίς ερκομοδηχίστες, μας έρουν καντιδάτο μου γιμπορτάντε παρά λα λίγα γρήγα, πέρο μας έρουν λίγο μούτσο μας διφερέντε αλλά ετάπα και στάβας του, πορκε like όταν βγαίνει τίνε γέστε μομέντο, δώσε, τίνε και τίνε δώσε κομπετισιόνες μου οι άλτας, πορκε τίνε λα λίγα γρήγα ή τίνε ταμπιέν ελ τσάμπιον. Κόμο τε παρέσε έσιο ή κόμο εσπέρασε ελ παρτίδο δε οίδε like contra el Benfica. Bueno, AEC ya desde el año pasado sabe lo que es jugar un partido importante cada 3-4 días y no tengo ninguna duda que el año pasado conseguimos estar invictos en Europa, en la Europa League, después de caer en la previa de Champions contra CSKA de Moscú. Yo creo que AEC es un equipo muy fuerte, un equipo mentalmente preparado para competir. Y estoy convencido que aunque es difícil la competición de la Champions, creo que van a ser muy competitivos y espero que hoy den un buen partido contra Benfica porque pasa por sacar buenos resultados en casa y soñar que podemos seguir adelante. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Εξάλλου και πέρυσι ήξερε η ΑΕΚ να διαχειρίζεται το να έχει δύο σημαντικά παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα. Επομένως θεωρώ ότι θα συνεχίσει στην ίδια δυναμική. Φυσικά και είναι διαφορετικό το να πέσει στο Champions League από ότι στο Europa League, όπου πέρυσι είχαμε μια πολύ σταθερή πορεία. Μετά τον αποκλεισμό μας από το Champions League και μετά την ήττα με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη, είναι δομημένη για να παίζει δύο σημαντικά παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα, είναι έτοιμη για να είναι ανταγωνιστική και στις δύο διοργανώσεις. Σίγουρα μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία όμως η ΑΕΚ είναι έτοιμη να παρουσιαστεί καλά. Θεωρώ ότι μετά το πρώτο το παιχνίδι είναι σημαντικό να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στην έδρα της, γιατί θεωρώ ότι εκεί θα κρυθούν τα πάντα στον όμιλο της ΑΕΚ και γενικότερα στο Champions League. Να μπορείς να κερδίσεις τα παιχνίδια μέσα στην έδρα σου και μετά να παλέψεις για βαθμούς εκτός έδρας. Mm-hmm. Με την ΑΕΚ ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή ο Άρης και αυτό το οφείλει σε ένα μεγάλο βαθμό στον άνθρωπο που προφανώς τον γνωρίζει και θα θέλαμε την άποψή του. Τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος είναι στο πάγκο του Άρη. Ο Άρης είναι μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στους 12 βαθμούς και ένα βαθμό κάτω από τον ΠΑΟΚ στον πίνακα της βαθμολογίας. En este momento Mr. El Ares de Salónica está con el AEC en la tabla, tienen 12 puntos juntos, están segundos, un punto de la punta de la Liga Griega. Y se nota que esto es obra de un conocido tuyo, de Paco Herrera. El Mister se nota que hizo un trabajo muy bueno e inició muy bien la Liga. ¿Tienes opinión sobre eso? Sí, sí. Paco es un magnífico entrenador, un hombre con muchísima experiencia y está claro que su metodología de trabajo la está inculcando en Aris y por eso creo que las cosas se les marchan bien. Queda mucha liga todavía, pero importante el buen comienzo para ganar confianza y bueno, Paco Herrera, aparte de un buen entrenador, es una muy buena persona. Ο Πάκο Ρένα είναι ένας εκπληκτικός προπονητής με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Φυσικά και το γνωρίζω και ήμουν σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να περάσει την μεθοδολογία του σε οποιαδήποτε ομάδα και αν πήγαινε. Φαίνεται ότι έχει δώσει τη δική του ταυτότητα στον Άρη. Φαίνεται ότι η μεθοδολογία του έχει πιάσει τόπο και αυτό αποδεικνύεται στο πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, είναι ένας μαραθώνιος, ακόμα έχει πάρα πολύ πρωτάθλημα μπροστά του. Αλλά είναι θετικό ότι ξεκίνησε τόσο πολύ καλά η ομάδα του Άρη, γιατί θα αποκτήσει χρόνο, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη και εκτός από πάρα πολύ καλός προπονητής, το οποίο το αποδεικνύει και μέσα από το έργο του στον Άρη, είναι και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Νομίζω ότι ένας λόγος που ο κύριος Χιμένεθ είναι στη Λας Πάλμας είναι ότι ο Πάκο Ερέρα επέλεξε να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω είναι πολύ αγαπητός εκεί στη Λας Πάλμας ο Πάκο Ερέρα. Και είχε πρόταση και το καλοκαίρι. Είχε συζητήσει. Las Palmas, pero también eso tiene que ver que Paco Herrera se vino a Grecia porque dicen que en Las Palmas a Paco Herrera lo quieren mucho también. Sí, sí, es un entrenador que donde ha estado por ser un gran trabajador y una buena persona es querido, ¿no? Yo creo que las personas que trabajan siempre al 100%, independientemente de los resultados, se le aprecia y se le valora su profesionalidad, ¿no? Y Paco Herrera es un gran profesional.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ο Πάκο Ερέρα από όπου και αν έχει περάσει έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητός. Έτσι και εδώ, γιατί ένας άνθρωπος όταν είναι εργασιομανής όπως είναι ο Πάκο, αφοσιώνεται στη δουλειά του και είναι το γεγονός ότι είναι ένας πάρα πολύ εκπληκτικός, καταπληκτικός χαρακτήρας, είναι φυσικό να αφήνει το στίγμα του και να γίνεται αγαπητός. Θεωρώ ότι γενικότερα όταν κάποιος προσπαθεί να δείξει επαγγελματισμό και 100% να είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, από όπου και αν περάσει ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γίνεται αγαπητός. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Πάκο Ερέρα. Αναφέρθηκε στο πολύ καλό ξεκίνημα του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, μίλησε και για τον Πάκο Ερέρα. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα όμως, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην μέχρι τώρα παρουσία του Ματέο Γκαρσία, ένα παίχτη που τον γνωρίζει και ο ίδιος και τα δικαιώματά του τα έχει και η δική του ομάδα, Las Palmas. Αν μπορεί να μας πει δύο λόγια. La importancia que tiene en ese inicio Paco Herrera es el míster, pero también el Ares en este momento tiene un jugador clave que es, que es García, que es un jugador que sus derechos lo tiene Las Palmas. ¿Estás viendo el jugador cómo va de momento en Grecia? Sí, bueno, sé que está al nivel de un equipo como Ari, que el chico está haciendo bien las cosas. Fue un jugador que fue cedido antes de yo llegar a Las Palmas. Y la verdad que me alegro mucho por él, que le estén saliendo bien las cosas y que es un jugador que pertenece a Las Palmas. Todo lo que haga de bueno será bueno también para la Unión Deportiva Las Palmas. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρη και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις πρώτες αγωνιστικές. Ο δανεισμός του είχε γίνει πριν έρθω εγώ στη Las Palmas, επομένως συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην ομάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που του πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και ο ποδοσφαιριστής είναι χαρούμενος και φαίνεται μέσα από τη δράση του στον αγωνιστικό το χώρο. Συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε και χαιρόμαστε για έναν ποδοσφαιριστή δικό μας ο οποίος είναι δανεικός και πηγαίνει τόσο πολύ καλά. Γενικότερα ο Άρης έχει αρκετούς παίκτες, τους λεγόμενους Latin. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος από αυτούς. Έχει τον Κουέστα, τον Ματίγια, τον Μενέντεθ. Δεν ξέρω αν έχει άποψη για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι κάποιος θα τους ξέρει. El Aris Mister tiene un estilo latino, tiene muchos jugadores españoles, por ahí algunos, el portero Cuesta, Vélez, Matilla, Vélez, hay muchos jugadores españoles. ¿Los conoces tú personalmente? ¿Los conoces como jugadores? Sí, algunos sí que le conozco y por supuesto que la liga española, el fútbol en España es un fútbol muy exigente, muy técnico, muy competitivo y seguro que los jugadores que vayan a Grecia pueden ayudar, ¿no? Como están haciendo y como se está demostrando con el resultado que está teniendo Aris. Γνωρίζω πάρα πολλά από τα παιδιά και το γεγονός ότι το ισπανικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ απαιτητικό, ανταγωνιστικό, έχει τεχνικές αρετές όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται μέσα από την απόδοσή τους, σαν και αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό για να παίξουν και θεωρώ ότι το ότι ήταν τόσο καλά καταρτισμένοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι αυτό το οποίο φάνηκε και βοήθησε το ρόστερ του Άρη. Παρακολουθώ τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, ήταν κάτι το οποίο δεν με εκπλήσει η απόδοση στην οποία έχουν φτάσει. Μια απορία που υπάρχει στην Ελλάδα γενικότερα και ακούστηκε όταν πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ισπανία είναι το εξής, ότι είναι πετυχημένο στην Ελλάδα. Παίρνει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και επιλέγει να φύγει από την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος και να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι σε επίπεδο των μεγάλων ομάδων είναι, αλλά να μας εξηγήσει λίγο και τη δική του την επιλογή. Πώς παίρνει μια τέτοια απόφαση να φύγει από την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος και να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας για να συνεχίσει την καριέρα του. Mister, una duda que ha quedado aquí en Grecia, el único que nos puedes ayudar eres tú. Eres un entrenador que tuviste muchos éxitos durante tus etapas que estuviste en Grecia. En tu última etapa ganas la Liga con el AEK y van a jugar la previa de las Ligas en Campeones. Pero decidiste no renovar en Grecia y en el campeón de Grecia para irte a un equipo de segunda división. Seguro que las diferencias de Grecia con España son muy grandes en nivel de primera división con la Liga griega. Pero son tan grandes las diferencias también en nivel de el campeón griego con un equipo de segunda división que decidiste de hacer tu próximo paso en Las Palmas. Bueno, hay equipos en Grecia que podrían jugar en la Liga Española sin lugar a duda. La segunda seguro. Pero son pocos. La segunda división de España es tremendamente competitiva y tremendamente dura. Decirte que a nivel competitivo no conozco una liga más fuerte que la segunda española y la segunda de Inglaterra.
son muy, muy, muy exigentes. Pero mi decisión de irme de AE fue solo temas familiares. AE para mí es mi casa. Siempre quiero y deseo lo mejor. No descarto volver algún día. Para mí AE es algo muy, muy especial. Vuelvo a repetir, es como mi familia. Solo por motivos familiares tuve que venir. Las Palmas están a 2 horas de Sevilla en avión y todos los fines de semana puedo viajar a Sevilla y solucionar esos problemas familiares que tengo. Κοίταξε να δείτε, δεν μπορώ να κρύψω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό στη Β' Εθνική Ισπανίας. Θεωρώ ότι είναι τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, η Σεγούντα Ντιβισιόν και η Β' Εθνική Αγγλίας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, απαιτητικά και σκληρά πρωταθλήματα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα οι οποίες αναμφίβολα θα μπορούσαν να παίξουν άνετα και στην Πριμέρα Ντιβισιόν, όχι μόνο στη Β'. Φυσικά δεν είναι πάρα πολλές αυτές. Αλλά δεν είχε να κάνει τόσο πολύ η απόφασή μου με το ανταγωνιστικό επίπεδο που υπήρχε στην Ελλάδα ή στη Β' Ισπανίας ή στην πρώτη Ισπανίας με το τι ήθελα να φύγω. Ήταν καθαρά για οικογενειακούς λόγους για τους οποίους αποφάσισα να φύγω και να έρθω στην Ισπανία. Πάντα το λέω και θα το λέω ότι η ΑΕΚ είναι το σπίτι μου. Έφυγα σαν φίλος. Δεν αποκλείω το γεγονός ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανασυνεργαστώ με την ΑΕΚ, γιατί σας λέω ότι την ΑΕΚ την νιώθω σαν οικογένεια. Επομένως είναι ένα κομμάτι δικό μου, είναι μια πόρτα η οποία δεν έχει κλείσει ποτέ, αλλά ξεκαθαρίζω ότι ήταν καθαρά για οικογενειακούς λόγους η απόφαση να φύγω και να έρθω στην Ισπανία. Είμαι στη Las Palmas. Στη Las Palmas με μια πτήση σε 2 ώρες είμαι στο σπίτι μου στη Σεβίγια και μπορώ να διορθώνω αυτά τα οποία με έκαναν να φύγω, τα οποία ήταν οικογενειακοί λόγοι. Όποτε έχω λοιπόν ρεπό, όποτε έχω κενό, πηγαίνω στο σπίτι μου, λύνω τα θέματα τα οποία ήθελα να λύσω και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν ανανέωσαμε την ΑΕΚ. Είπε για Σεβίλια αρκετές φορές. Τον Κουέστα τον συνεργάστηκε καθόλου μαζί του, γιατί να του πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής ο Κουέστα και στα φιλικά και στα επίσημα παιχνίδια έχει δεχτεί συνολικά 2 γκολ. Ένα σε επίσημο και ένα σε φιλικό. Mister Cuesta, και ένα ακόμα στο κύπελλο. De Sevilla. Has colaborado con él porque en este momento es una de las sorpresas de la Liga Griega, ya que en los partidos tanto amistoso, tanto en los partidos oficiales, de momento le hicieron nada más 2 goles. Un gol en un amistoso y un gol en la Liga. ¿Te refieres a AEK? No, al portero de Cuesta, la Liga. Cuesta. Perdón. Bueno, ¿Ήταν στη Σεβίλη κάποια στιγμή, γι' αυτό το ρωτάμε? Porque como él pasó por Sevilla, por ahí si ustedes han coincidieron en algún equipo. No. Le conozco, pero no coincidimos. Y bueno, la verdad que cuando un portero recibe o no recibe goles, tiene mucho que ver del trabajo de todo el equipo. Y igualmente cuando un delantero mete o no mete goles también tiene que ver mucho el trabajo de todo el equipo, ¿no? El fútbol es un deporte colectivo y el portero está haciendo un gran trabajo al igual que sus compañeros y por eso los números son buenos para estar arriba. Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί, φυσικά και το γνωρίζω, αλλά δεν έχουμε συνεργαστεί, δεν έχουμε συμπέσει σε κάποια ομάδα. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι το αν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί κάποια γκολ ο τερματοφύλακας έχει να κάνει και με την πολύ καλή του την απόδοση, αλλά και με την απόδοση της ομάδος. Όπως ακριβώς είναι και η θέση του επιθετικού. Αν ένας επιθετικός βάζει ή δεν βάζει γκολ, πολλές φορές έχει να κάνει και με την καλή απόδοση των συμπαιχτών του. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, στη θέση του τερματοφύλακα και στη θέση του επιθετικού φαίνεται ακόμα περισσότερο. Επομένως η επιτυχία είναι ομαδική. Παρ' όλα αυτά ο Κουέστα κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Κάνα 2 ακόμα 3 Ματέο Γκαρσία έχει να μας δώσει για να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Mister, ¿consideras que podemos tener servidos algunos jugadores con las calidades que tiene García y así los traemos en enero a Salónica y el Aris gana la Liga? Bueno, la verdad que en España hay muchos jugadores de calidad desde hace muchísimos años. Se trata muy bien, se trabaja muy bien las academias, la cantera. Salen buenos jugadores, ¿no? Hay muchos equipos en España y otros tantos jugadores que no tienen cabida en España pues tienen que salir fuera, ¿no? Pero también quiero decir que en Grecia cada vez también salen mejores jugadores y que yo estoy convencido que con el paso de algunas temporadas el nivel del fútbol griego subirá muchísimo más de lo que está subiendo, que ya es mucho. Así que ya están a un buen nivel y considero que están creciendo y que llegarán al nivel de cualquier país de Europa poco a poco.
σίγουρα πέρα από τη Las Palmas υπάρχουν και άλλες πολλές ισπανικές ομάδες που διαθέτουν πολύ καλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά χρόνων πίσω όπου έχει δομηθεί εντελώς διαφορετικά το ισπανικό ποδόσφαιρο, δουλεύεται εντελώς διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες και αυτό αρχίζει και φαίνεται και σε επίπεδο επαγγελματιών. Και ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να χωρέσει όλους τους καλούς ποδοσφαιριστές. Επομένως, γι' αυτό έχουν ανοίξει και τα σύνορα για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όπου πηγαίνουν αφήνουν ένα καλό όνομα. Πέρα όμως, επειδή έκανε την ερώτηση για κάποιους Ισπανούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να έρθουν δανεικοί είτε στον Άρη, είτε να έρθουν να παίξουν σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πράγμα που μπορεί να το βρεις εύκολα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές Ισπανοί που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στην Ελλάδα και που μπορούν να το κάνουν. Βλέπω ότι και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές χρονιά με τη χρονιά βγαίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, έρχονται καινούργιοι ποδοσφαιριστές με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι αυτό στις επόμενες σεζόν θα φανεί ακόμα περισσότερο και θα συνεχίζει να ανεβάζει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπως σας είπα πριν, κάθε χρόνο βλέπω ότι ανεβαίνει το επίπεδο, ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει ακόμα περισσότερο, θα ανέβει ακόμα περισσότερο ο ανταγωνισμός. Βλέποντας και την παρουσία του Ματέο μέχρι στιγμής στον Άρη και γνωρίζοντας τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή, πιστεύει ότι εφόσον έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη θα μπορέσει να ανταποκριθεί κάποια στιγμή και στο επίπεδο της Primera División? Mister Tuk, Mateo García es un jugador que ya lo conoces, como dijiste, ya estás viendo el inicio bueno que está haciendo aquí en Grecia. ¿Consideras que con las calidades que tiene ese jugador y con la manera que está jugando y se está desarrollando, consideras que en un momento puede jugar también en la Primera División, en algún equipo interesante de Primera División? Bueno, el objetivo, me imagino, cuando se dieron a Mateo, ya digo que yo todavía no había tomado decisiones en el club, es de cederlo porque es joven y tiene opciones de mejorar para volver, si asciende Las Palmas a primera, ayudar a Las Palmas en primera, ¿no? Por supuesto que por calidad la tiene, si él sigue creciendo como futbolista, tiene opciones de jugar algún día en primera división. Κοίταξε να δεις, αρχικά όπως σας είπα και προηγουμένως ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν έρθω εγώ. Η ομάδα όμως όταν μπήκε στη διαδικασία στο να δανείσει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή είχε να κάνει με την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή ώστε να μπορέσει να γυρίσει και να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, βλέπουμε την εξέλιξή του, αν συνεχίσει έτσι σίγουρα θα μπορέσει κάποια στιγμή να βοηθήσει την Las Palmas. Εξάλλου και εμείς είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πρωταθλητισμό, θέλουμε να παίξουμε Primera División, οπότε αφού με ρωτάς για Primera División είναι πολύ πιθανό να παίξει με την ομάδα στην οποία ανήκουν τα δικαιώματά του στην Primera División που είναι Las Palmas, αλλά αν συνεχίζει και έχει τέτοια εξέλιξη σίγουρα θα μπορέσει να βρει θέση και σε άλλα ρόστερ της Primera División. Ωραία, πριν τον ευχαριστήσουμε να του πούμε ότι βλέπουμε ότι πάντα επιλέγει το κίτρινο να είναι το ένα χρώμα της ομάδας του, αυτό είναι σημαντικό. Και ίσως κάποια στιγμή έρθει για τον Άρη, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο. Αν και μας αρέσει ο Πάκο Ερέρα, να το ξεκαθαρίσουμε. Mister, lo que quieren decir antes de agradecerte es que se nota que el amarillo y el negro son los colores que te gustan mucho, ya que también tu nuevo equipo tiene amarillo y por ahí sabes que el Ares de Salónica también tiene amarillo y negro. Así que en un futuro, nunca se sabe, por ahí, por colores es un equipo que puede ser atractivo para ti. Aunque bueno, más Paco Herrera, eso cuando decida el míster Paco que quiere parar del Aris, siempre y cuando él quiera parar. Bueno, no sé nunca lo que va a deparar el futuro como profesional, pero a Ari le recuerdo con mucho cariño, fue mi primer partido que disputé contra un equipo griego como entrenador de AEK en la primera etapa. Le recuerdo con cariño, pero tengo que decir, y esto quiero que lo traduzcan muy bien, mi corazón en Grecia es 100% AEK. Ok, mister, no te preocupes, va a ser traducido palabra por palabra. Ο Άρης είναι μια ομάδα στην οποία πάντα έχει ιδιαίτερες αναμνήσεις, καθώς ήταν και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ντεμπουτάρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επομένως είναι μια έδρα που τη θυμάται πάρα πολύ έντονα, μια ομάδα που την θυμάται με πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, όπως είπε και προηγουμένως, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να μεταφραστεί πάρα πολύ καλά, ότι δεν το θυμόμαστε αυτό το μάτς. Η καρδιά του είναι στην ΑΕΚ όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρουμε και το θυμόμαστε. Δεν το θυμόμαστε το μάτς. Quiero que le digas también que como profesional, nunca se sabe el camino que cogeré, pero en mi vida me la han marcado dos equipos para siempre ya en mi corazón, que es el Sevilla Fútbol Club y el AEK. Quítese nadie.
Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει, το που μπορεί να σε οδηγήσει επαγγελματική σου αυτονομία δεν το ξέρεις ποτέ, δεν το προδικάζεις, θα αφήνεις τα πάντα, όλα τα ενδεχόμενα είναι πάντα ανοιχτά. Αλλά όταν μιλάς συναισθηματικά, δύο ομάδες τον έχουν σημαδεύσει, την καρδιά του και μια έννοια. Το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Εννοείται. Δείτε και τον respect totalmente. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ίσως κάποια στιγμή να έρθει για κάποιο φιλικό παιχνίδι εδώ με τον Πάκο Ερέρα, αν τα βρουν κτλ. Να τον δούμε και ως σε ένα φιλικό παιχνίδι. Mister, te lo queremos agradecer un montón por tu tiempo y por ahí nunca se sabe, vienes a Salónica con Las Palmas, habla con el Mister, con Paco Herrera y por ahí los vemos aquí en Salónica para un partido amistoso. Por supuesto, estaría bien, estaría bien. Paco Herrera es muy, muy amigo mío. Sí, muy amigo sí, sigurané, tatuárese para poner salón Paco Herrera en el polífilos. Άρχισαν να γαβιούζουν τα σκυλιά, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Έλα, Χρήστε, δεν με ακούς τώρα. Ναι, να τον ευχαριστήσουμε, λέω, πάρα πολύ για τη συνομιλία. Μίστερ, το αγραδεσίμος μούτσο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα. Μένας νότης, Μίστερ. Καληνύχτα, καληνύχτα, καλό βράδυ.